Η τρίτη, για να είμαι ακριβής, ζωντανή σύνδεση της σημερινής εκπομπής έχει να κάνει με Ινδονησία. Mm-hmm. Θα πάμε Ινδονησία, θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πεντεφράγκα. Σωστά. Να τον συναντήσουμε, να μας δώσει λίγο το κλίμα εκεί στην περιοχή. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας στην όμορφη Κρήτη, στην πατρίδα. Για πείτε μας πώς είναι... Σε Λαματσόρε που λέμε εδώ πέρα. Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι στην Ινδονησία, κεντρικά? Εγώ βρίσκομαι στην πρωτεύουσα, τη Τζακάρτα, όπου ζω και εργάζομαι τα τελευταία 10 χρόνια, επιχειρώ. Πώς είναι η ζωή στην Ινδονησία για έναν Έλληνα? Η ζωή γενικά στην Ινδονησία, άμα είσαι εργοδοχός, είναι λίγο σκληρή, γιατί το κράτος μας βλέπει σαν αντιπάλους, ας πούμε. Αλλά έχει ευκαιρίες για επιχειρήν. Δεν έχετε μετανιώσει που φύγατε από την Ελλάδα και πήγατε στην Ινδονησία? Να σας πω την αλήθεια, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα είχα πάει σε μια χώρα που λειτουργεί με δυτικούς κανόνες. Η νοοτροπία μας, η ιδιοσυγκρασία μας είναι κοντά εκεί με τους ντόπιους, με τα χαρακτηριστικά των ντόπιων? Έχουμε κάποια χαρακτηριστικά. Ας πούμε, ο θεσμός της οικογένειας είναι πάρα πολύ δυνατός εδώ. Οι άνθρωποι θέλουν να αστειεύονται. Μια μεγάλη διαφορά που έχουμε, οι άνθρωποι είναι πολύ υπομονητικοί εδώ και δεν είναι καθόλου ευέξαπτοι. Οι μεγάλες μας διαφορές. Και είναι κάτι που έχω κερδίσει εγώ εδώ πέρα, γιατί αναγκάστηκα να προσαρμοστώ στην ιδιοσυγκρασία τους, ας πούμε. Με έχει ωφελήσει αυτό το πράγμα. Για πείτε μας το κλίμα εκεί με την πανδημία πώς είναι? Με την πανδημία, κοιτάξτε να δείτε, ήταν όπως ήταν σε όλη την Ασία. Τα μέτρα ήταν σκληρά στην αρχή. Βλέπετε ακόμα ο κόσμος κυκλοφορεί με μάσκες, παρόλο που βρισκόμαστε σε ανοιχτό χώρο. Η μάσκα είναι υποχρεωτική από την πρώτη στιγμή. Τον τελευταίο ένα χρόνο πάμε παντού με μάσκες και εγώ συγκεκριμένα τους τελευταίους 8 με 9 μήνες πάντα με διπλή μάσκα παντού, εκτός του διαμερίσματος, εκτός σπιτιού, εκτός γραφείου, πάντα με μάσκα. Και τα έχουμε καταφέρει αρκετά καλά. Είναι πολλοί οι λόγοι βέβαια που συνετέλεσαν ώστε η πανδημία να έχει πιο ήπια επίπτωση στην κοινωνία. Με τους εμβολιασμούς εκεί η διαδικασία έχει ξεκινήσει? Ναι, έχει ξεκινήσει και θα σας πω γιατί με βλέπει το κράτος εδώ σαν αντίπαλο. Έχει ξεκινήσει, κάναν πρώτα οι γιατροί, κάναν κάποια δημόσιοι υπάλληλοι και τώρα ήταν η σειρά των οικογενών των ιατρών να εμβολιαστούν. Η σύζυγός μου είναι Ινδονήσια και είναι γιατρός, οπότε ήρθε ένα μήνυμα που της έλεγε αν κάποιο μέλος της οικογένειας της ενδιαφέρεται να εμβολιαστεί, μπορεί να αιτηθεί. Κάναμε την αίτηση, αλλά δυστυχώς απερίφθη με το μόνο δικαιολογητικό ότι είμαι εγώ αλλοδαπός. Καταλάβατε, αλλοδαπός, παρόλο που τηρώ όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Χθες μάλιστα έκανα και τη φορολογική μου δήλωση. Δεν είμαι δαπός. Βέβαια, άρχισαν θέλει περισσότερο ψάξιμο το θέμα. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή της ζήτησης, ότι οι αλλοδαποί έχουν μια περισσότερη δυσκολία εδώ πέρα. Βλέπω στο σημείο που βρίσκεστε, υπάρχει κίνηση από πίσω. Ναι, η Τζακάρτα εφημίζεται για την κίνηση. Άλλωστε, το ποτηλιάρισμα είναι εδώ καθημερινό φαινόμενο. Εγώ έχω κάνει 6 χιλιόμετρα σε 2 ώρες. Ένας χαμός γίνεται. Ένας χαμός γίνεται, από ό,τι βλέπω από πίσω. Τι ώρα είναι εκεί? 10 η ώρα το βράδυ. Έχουμε 4 ώρες διαφορά, είμαστε μπροστά. Και εδώ ανοιχτώνει πάντα 6 ώρα. 6 ώρα ξημερώνει, 6 ώρα νυχτώνει. Είμαστε λίγο κάτω από τον ισημερινό. Ανοιχτά τα καταστήματα? Τα καταστήματα ήταν μέχρι τις 9 η ώρα. Τώρα βλέπω 2-3 μέρες τραβάνει και λίγο παραπάνω. Ήταν εδώ και ένα χρόνο, όταν δεν είχαμε το σκληρό lockdown που ήταν κλειστά τα πάντα εκτός τα σούπερ μάρκετ. Μέχρι πριν μια εβδομάδα κλείνουν τα πάντα 9 η ώρα. Τώρα βλέπω τραβάνει και λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Δεν το ψάξα ακόμα λόγω επαγγελματικών ασχολιών. Δεν έψαξα να δω τι γίνεται. Δεν ξέρω, αν μπορείτε να γυρίσετε λίγο την κάμερα και να κλείσουμε κάπως έτσι, να μας δώσετε εικόνα.
Εδώ τώρα να σας πω, μιλάμε από το συγκρότημα κατοικιών, εγώ που μένω στο κέντρο της Τζακάρτας, έτσι της Ανατολικής Τζακάρτας, όπως είναι έκταση 300-500 στρεμμάτων σε 10 πύργους 30 όροφους, πύργους τους λέμε εδώ και ορανοψίες της κτίρια, ζούμε κάπου 15.000 άνθρωποι. Και εδώ είμαστε στην έξοδο του πάρκινγκ, εκεί μπορείτε να δείτε τα κτίρια. Βέβαια. Βλέπετε, έτσι μικρά διαμερισματάκια, έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σύνδεσή μας. Να είστε καλά. Εγώ τιμή μου για την πρόσκλησή σας. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, κάπως έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.